Σήμερα στην τηλεφημερίδα μας έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Τον έχουμε ήδη κοντά μας. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε, Σεβασμιότατε. Του Κυρίου να είστε καλά και καλό το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και με το καλό να φτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Σεβασμιότατα, ερχόμαστε σε εσάς, στη Μητρόπολη σας, καθώς έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, αφιέρωμα στην εθνική μας επέτειο, στην 25η Μαρτίου, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Η τοπική μας εκκλησία, σε συνεργασία με διαφόρους άλλους φορείς εδώ του τόπου μας, προγραμματίζει για την προσεχή Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, το μεσημέρι, μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στην εθνική μας εορτή, στη διπλή εορτή της πίστης και της πατρίδας μας, στις 25 Μαρτίου, εδώ στο Ρέθυμνο, στο κέντρο του Ρεθύμνου, σε μια μεγάλη αίθουσα. Στην εκδήλωση αυτή θα έχουμε τη χαρά σε μια όμορφη σύμπραξη με το μουσικό σχολείο της πόλεως μας, με τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, που εδρεύει εδώ στο Ρέθυμνο επίσης και προσφέρει πολλά και πολύτιμα στην παράδοσή μας επί σειρά 50 ετών εφέτος, και με το Λύκειο Ελληνίδων εδώ του Ρεθύμνου, σε μια όμορφη σύμπραξη μαζί και με τον κύριο Παναγιώτη Λάλεζα, ο οποίος θα μας τιμήσει με την παρουσία του, ένας καλλιτέχνης του παραδοσιακού τραγουδιού. Θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια ευλογημένη εορτή, προσκαλώντας όλους τους ανθρώπους του τόπου μας, όλα τα παιδιά μας, προκειμένου όλοι μαζί να αναψηλαφίσουμε τη σπουδαία αυτή ημέρα για τον τόπο μας, για την πίστη μας, για το έθνος μας και ταυτόχρονα να μνημονεύσουμε στην εορτή αυτή και όλους τους ανθρώπους που πρόσφατα έχασαν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θέλω ευθύς αμέσως να πω ότι μας προβλημάτισε εάν θα έπρεπε η συναυλία αυτή να γίνει. Ναι. Και μέσα στις καρδιές μας επεκράτησε το ότι πρέπει να γίνει ακριβώς για να είναι ένα τέτοιο διπλό αφιέρωμα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους προπάτορές μας που υπερπίστεως και πατρίδος θυσιάστηκαν, καθώς και στους τελευταίους τούτους μάρτυρες, ας μου επιτραπεί να πω, που έχασαν τη ζωή τους τόσο ευνίδια και πότισαν τις ψυχές και τις καρδιές όλων μας με ένα πόνο μεγάλο. Και μάλιστα γι' αυτό θέλω να επισημάνω ότι η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει με ένα λεγόμενο βουβό χορό, όπως θέλει εδώ η παράδοση της Κρήτης να γίνεται όταν υπάρχει ένα πένθος. Ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης θα χορέψει το λεγόμενο βουβό χορό και με αυτόν θα ανοίξει η εκδήλωση ως μια ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τα θύματα της μεγάλης αυτής εθνικής μας τραγωδίας, απονέμοντας έτσι την πρέπουσα τιμή και την αξία στις αιώνιες και αθάνατες ψυχές τους και έναν λόγο στήριξης και αγάπης προς τις οικογένειες των θυμάτων που σηκώνουν αυτό το μεγάλο σταυρό του πόνου και του πένθους και που πρέπει με κάθε τρόπο να διατυπώσουμε όλοι μαζί ότι δεν είναι μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί, ότι δεν θα μείνουν μόνοι τους, ότι δεν θα λησμονήσουμε και ταυτόχρονα με τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας μας, για την οποία θερμά σας ευχαριστώ, θέλω να δώσουμε το μήνυμα ότι η οργή που όλος ο κόσμος έχει τούτες τις ημέρες θα πρέπει να γίνει δημιουργική οργή. Αν μείνει απλώς μια οργή, τούτο ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους ίσως. Θα πρέπει και η οργή μας και ο πόνος μας δημιουργικά να κατευθυνθούν. Θα πρέπει το δάκρυ μας να μην είναι απλώς ένα δάκρυ συμπόνιας και πόνου, αλλά να γίνει δάκρυ μετανοίας και περισυλλογής και να δούμε ο κάθε ένας άνθρωπος τη δική του ευθύνη, ώστε ο τόπος αυτός να σταθεί λίγο ψηλότερα, όπως του πρέπει. Έτσι λοιπόν θέλω η εκδήλωση αυτή της Μητροπόλεως μας, με αυτήν ακριβώς την προσέγγιση, να προσεγγιστεί από όλους τους ανθρώπους και τους εγγύς και τους μακράν, και έτσι ένα τέτοιο μήνυμα να δώσουμε. Και βεβαίως το μήνυμα της πίστης μας. Είναι αλήθεια ότι στην ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να χωρέσει τόσος πόνος. Δεν μπορεί να χωρέσει όλη αυτή η πρόσφατη τραγωδία για τον τόπο μας. Μόνο με τη δύναμη της πίστης μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί όρθιος. Έτσι όπως αποτυπώθηκε στα λόγια του πατρός Χριστοδούλου, αυτού του κληρικού από την Κύπρο,
που κίδευσε το παιδί του, ένα από τα τραγικά θύματα στα Τέμπη, και που χαιρέτησε το παιδί του λέγοντας «Καλή αντάμωση, Κυπριανέ μου, και καλή Ανάσταση». Μόνο με την ελπίδα της Ανάστασης μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Και η εορτή της 25ης Μαρτίου έγινε μια Ανάσταση για το γένος των ανθρώπων δια της πραγματώσεως του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία μας, έγινε μια Ανάσταση για το έθνος μας, για όλους εμάς. Και γίνεται κάθε φορά που εορτάζεται η επέτειος αυτή μια αιτία αφύπνισης. Γι' αυτό για μας είναι χαρά ότι σε αυτή την όμορφη εκδήλωση συμπράττουμε με το Μουσικό Σχολείο της πόλεώς μας, με πολλούς μαθητές που θα συμμετέχουν με κάθε τρόπο, και αυτό είναι μια ελπίδα για τον τόπο μας, είναι μια ελπίδα για το αύριο. Και αυτό οφείλουμε ως Εκκλησία και να το αγκαλιάσουμε και να το βοηθήσουμε και να το προβάλλουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό για μας είναι η μέρα εκείνη, η μέρα χαρμολύπης, που έχει μέσα της αυτό το βίωμα της Μεγάλης Σαρακοστής, της χαράς και της λύπης, για όλους τους λόγους που προαναφέραμε, μιας λύπης όμως που έχει μέσα της ελπίδα. Μια ελπίδα που έχει όνομα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους και τον Όμιλο Βρακοφόρων της Κρήτης με τον εξαίρετο πρόεδρό του και το δικό μας εδώ μουσικό σχολείο με τον εξαίρετο διευθυντή και όλους τους καλούς καθηγητές και τις καθηγήτριές του και όλους τους εξαίρετους μαθητές και τις μαθήτριές του και το Λύκειο των Ελληνίδων που συμπράττει με το δικό του χορευτικό τμήμα και ιδιαίτερα τον κύριο Παναγιώτη Λάλεζα, ο οποίος έρχεται σήμερα πρώτα ο Θεός αναμένεται να φτάσει κοντά μας μόνο για την εκδήλωση αυτή, για να μας βοηθήσει με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός να ψηλαπίσουμε την παράδοση της Ελλάδας απ' άκρου εις άκρον, από την Πάνω Ελλάδα, από την Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, και να δέσουμε όμορφα με τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης που έχουν μέσα τους τον πόνο, το πένθος, αλλά και την προσμονή και τη χαρά και την Ανάσταση. Και έτσι με όλο αυτό το όμορφο δέσιμο, σαν μια ωραία ανθοδέσμη, να αγκαλιάσουμε τους προγόνους μας, τους ήρωές μας, τους μάρτυρές μας και τα προσφάτως προς τον ουρανό εκδημήσαντα παιδιά της πατρίδος μας, τους 57 αυτούς ανθρώπους που όλοι πραγματικά τους έχουμε και θα τους έχουμε στο κέντρο της καρδιάς μας και θα τους μνημονεύουμε πάντοτε με ευγνωμοσύνη και με σεβασμό. Την ίδια ώρα συμπαραστεκόμενοι, ξαναλέω, στους δικούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση, την ειλικρινή συμπαράσταση όλων των ανθρώπων του τόπου μας. Και η Αγία και Μεγάλη Εκκλησία μας είναι εδώ, όπως είπατε άλλωστε και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο που βρεθήκατε. Είναι εδώ, αγκαλιάζει όλους και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε μικρά παιδιά, σεβασμιότατε, και διαπιστώνετε ότι κυριολεκτικά μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία μας. Και η Εκκλησία μας είναι εκεί για αυτά. Είπατε και μαθητές θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Είναι υπέροχο πραγματικά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και σας ευχαριστώ που μου δίδετε την ευκαιρία να το σημειώσω, κλείνοντας σε λίγες μέρες πρώτα ο Θεός ένα χρόνο εδώ σε αυτόν τον ευλογητόπο από τις ενθρονήσεώς μου. Δοξάζω το Θεό διότι διαρκώς διαπιστώνω το φιλότιμο των ανθρώπων, την αγάπη των ανθρώπων του τόπου. Μέσα στην απλότητά τους οι άνθρωποι κρατούν ακόμη όρθια μέσα τους τα ιδανικά, την ανθρωπιά, την αρετή, την πίστη. Και χαίρομαι πραγματικά διότι στα πρόσωπα των παιδιών έχω τη χαρά μέχρι σήμερα εδώ σε αυτόν τον ένα χρόνο να έχω επισκεφθεί 30 σχολεία από νηπιαγωγεία μέχρι και λύκεια. Και έτσι συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα συν Θεώ με άριστη συνεργασία και με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και με όλα τα σχολεία. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Και θέλω να σημειώσω ότι η πιο όμορφη ευχή που δέχτηκα ένα χρόνο τώρα εδώ ήταν τις ημέρες των Χριστουγέννων, όταν τα παιδιά ερχόμενα στο επιστοπείο για να πούν τα κάλαντα των ημερών, ένα από αυτά τα παιδιά μου λέει φεύγοντας, παιδί της 5ης Δημοτικού, «Σεβασμιότατε, σας εύχομαι να γίνετε Άγιος». Αυτή λοιπόν η ευχή από το στόμα ενός μικρού παιδιού, που δεν του το είπε κάποιος να το πει, δεν το διάβασε κάπου, δεν το είδε, έτσι το αισθάνθηκε το παιδί και το είπε, είναι για μένα και η παρακαταθήκη και η στοχοθεσία και η ευθύνη, καθώς πάντοτε και απαρχής εδώ της ταπεινής και ελάχιστης διακονίας μου, επαναλαμβάνω στους ανθρώπους ότι ο σκοπός του Επισκόπου είναι
να πάρει όλους τους ανθρώπους από το χέρι και να μπούμε όλοι μαζί στον παράδεισο. Ποιον παράδεισο? Ένα παράδεισο που ξεκινά στην άλλη ζωή? Όχι βέβαια. Ένα παράδεισο που γίνεται πραγματικότητα από αυτήν εδώ τη ζωή, με τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καθώς όπως λέγει ο Κύριος μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Αυτό λοιπόν είναι το υπούργημα όλων των διακόνων της Εκκλησίας, των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, και σε αυτόν τον όμορφο χορό παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους ανθρώπους να πιαστούμε χέρι-χέρι και να πορευτούμε μέσα στην κυβωτό της Αγίας μας Εκκλησίας. Όχι ως τέλειοι, ούτε ως αλάνθαστοι. Κανένας μας δεν είναι ούτε αλάνθαστος, ούτε τέλειος. Αλλά εν μετανοία πορευόμενοι χριστιανοί μέσα στη σώζουσα κυβωτό της Αγίας μας Εκκλησίας που διασφαλίζει τη σωτηρία όλων μας. Τα παιδιά μας, η ελπίδα μας, σεβασμιότατε, νομίζω εκεί προσβλέπουμε όλοι μας και άλλωστε και στα στρατευμένα μας νιάτα θα βρεθείτε σε λίγη ώρα. Τους χαιρετισμούς θα τελέσετε στο στρατόπεδο και στο Ρέθυμνο. Παιδιά μας είναι και αυτά, έτσι. Ακριβώς. Βλέπω, είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι Έχουμε για καλή το ομάδα. Πρόγραμμα και για την κίνησή μας και ευχαριστώ για την ευαισθησία σας. Είναι αλήθεια ότι θελήσαμε όλους τους χαιρετισμούς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο και για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, πορεία και στιγμή της ζωής τους. Έτσι, στους πρώτους χαιρετισμούς βρεθήκαμε στο νοσοκομείο της πόλεως μας για να είμαστε κοντά στους ασθενείς και στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό και χαρήκαμε πολύ και μετά πήγαμε στη Μητρόπολη. Στους δεύτερους χαιρετισμούς στο γυροκομείο της πόλεως μας, το οποίο ήταν δημιουργία εκ των μακαριστών προκατόχων μας του μακαριστού Μητροπολίτου Τίτου, που άφησε το αποτύπωμά του στην τοπική μας εκκλησία με τον πιο έντονο τρόπο. Έπειτα απόψε έχουμε τη χαρά να πάμε στο στρατόπεδο και να βρεθούμε κοντά στα στρατευμένα παιδιά μας. Μάλιστα χθες είχαμε τη χαρά να μεταβούμε στην Πέμπτη Μεραρχία Κριτών στα Χανιά, όπου εκεί μαζί με τον Σεβασμιότατο Άγιο Κηδονίας και Αποκορώνου κύριο Δαμασκηνό τελέσαμε την τελετή της παράδοσης και της παραλαβής της νέας διοίκησης. Και χαιρόμαστε και για τον απερχόμενο διοικητή, τον κύριο Γιαννόπουλο, υποστράτηγο σήμερα, ο οποίος προήχθη, και για τον νέο διοικητή, τον ταξίαρχο κύριο Πλουμή, ο οποίος ανέλαβε και κατάγεται από τη Μητροπολιτική μας περιφέρεια, από το χωριό των Ζωνιανών, στο οποίο επίσης απόψε θα βρεθούμε μετά το στρατόπεδο. Έτσι, βλέπετε, όλα δένονται όμορφα και πραγματικά και για μας αυτό είναι μεγάλη χαρά, αλλά και οι άνθρωποι λαμβάνουν μεγάλη χαρά όταν βλέπουν τον Επίσκοπο να είναι κοντά τους, ανεξαρτήτως του προσώπου. Αυτό συμβαίνει πάντοτε, γιατί οι άνθρωποι αγαπούν και σέβονται τον Ιερό Θεσμό της Εκκλησίας. Και για μας αυτό είναι σπουδαίο δώρο και μεγάλη παρακαταθήκη που πρέπει να τη διακρατήσουμε και να τη λιτανεύσουμε. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ ότι παντού μοιράζομαι την αγωνία που έχω, ώστε να αναδειχθούν και νέοι κληρικοί που θα στελεχώσουν τις ενορίες μας. Τα πρόσωπα των παιδιών, σας εξομολογούμε, βλέπουμε το αύριο της Εκκλησίας. Κάποια από αυτά τα παιδιά θα είναι οι αυριανοί κληρικοί, εκείνοι που θα αναλάβουν την παρακαταθήκη και μεταξύ των ευθυνών του Επισκόπου προθέση κατέχει η ανάδειξη νέων και καλών κληρικών που θα ενδυθούν το Τίμιο Ράσο και θα συνεχίσουν την παρακαταθήκη. Εμείς το βλέπουμε διαρκώς εδώ, δοξάζουμε το Θεό που μέχρι σήμερα τα κενά στη Μητρόπολη μας δεν είναι πολλά και αντιμετωπίζονται από το φιλότιμο των κληρικών μας. Έχουμε έναν κληρικό που εξυπηρετεί 7 μικρούς οικισμούς. Ναι. Και αυτό είναι σπουδαίο και σημαντικό και το κάνει αγόγγιστα. Και θέλω να το πω, να το επενέσω, όπως και όλους τους συνταξιούχους κληρικούς μας κατά νόμον, κανένας εξ αυτών δεν έμεινε στο σπίτι του. Όλοι που έχουν τις δυνάμεις τους και την υγεία τους εξυπηρετούν, όπως γίνεται και από άκρου εις άκρον της Ελλάδος, εξυπηρετούν ενορίες και χωριουδάκια ώστε να μην πάψει να χτυπάει η καμπάνα, καθώς στα χωριά μας πια από τα λίγα που έχουν μείνει είναι ένας παπάς και μια καμπάνα να χτυπά. Και αυτό οφείλουμε να το κρατήσουμε, γιατί μέσα σε αυτό το χτύπημα της καμπάνας χτυπάει η καρδιά όλης της Ελλάδας, όλου του γένους μας. Και οφείλουμε σε αυτό όλοι μαζί να αγωνιστούμε και να πράξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχίσουμε προς το αύριο. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να ευχηθούμε. Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό υπόλοιπο και με το καλό το Άγιο Πάσχα. Καλή δύναμη στο έργο σας. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσαμε λοιπόν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο, την Κυριακή λοιπόν αυτή, η πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση, το αφιέρωμα αυτό και βέβαια πάντοτε με τις σκέψεις στους συγγενείς, με το τραγικό δυστύχημα, καταλαβαίνετε λοιπόν, ο βουβός χορός, έτσι θα ανοίξει η εκδήλωση αυτή, εξαιρετική πρωτοβουλία, το καλύτερο βέβαια. Θα λέγαμε μπορούσε να γίνει πραγματικά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να παρακολουθήσουμε, αφού μένουμε σε ιστορικό πλαίσιο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τον όρκο των Μανιατών. Ήταν 17 Μαρτίου του 1821. Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε πάλι εδώ.